Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι δήλωσε πριν λίγο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κάιρο ότι η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν εξαιρετικούς δεσμούς φιλίας που έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία. Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω ξανά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως σημαντικό προσκεκλημένο κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Αίγυπτο, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς επιθυμίας μας να ανταλλάσσουμε ιδέες και προοπτικές για τρόπους ανάπτυξης και εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο φιλικών χωρών μας σε διάφορους τομείς, καθώς επίσης να συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλο σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, δήλωσε ο Σίσι σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ομοσπονδιακό Μέγαρο στο Κάιρο. Ο πρόεδρος Σίσι πρόσθεσε ότι οι άριστες σχέσεις μεταξύ του Αιγυπτιακού και του ελληνικού πολιτισμού ξεκίνησαν πριν από περίπου 3.000 χρόνια και έχουν συμβάλει μοναδικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική αύξηση του όγκου της συνεργασίας και του κοινού συντονισμού σε πολλά θέματα και αναβαθμίστηκε σημαντικά σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά επίπεδα, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί αυτή η μοναδική συνεργασία πρότυπο για το πώς μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την αστάθεια που προκαλεί η Τουρκία στην περιοχή και ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος εργάζονται μαζί στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην Αφρική, καθώς η Ελλάδα στηρίζει την Αίγυπτο τόσο στο θέμα της Λιβύης αλλά και στο σοβαρό ζήτημα του φράγματος της αναγέννησης που χτίζει η Αιθιοπία και απειλεί τη ροή στον Νείλο. Τέλος, ανακοινώθηκε ότι οι εργασίες για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει: «Κοινοί μας στόχοι να μην υπάρξουν νέες περιπέτειες στη γειτονιά μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μερική οριοθέτηση των μεταξύ μας θαλάσσιων ζωνών, που είναι τετελεσμένο ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Προσδοκώ σύντομα να υπάρξει ολική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.